Καλημέρα σας. Χαίρετε. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Όταν ξυπνήσατε σήμερα, βάλατε κάποιο πρόγραμμα στο νου σας για το πώς θέλετε να νιώθετε στη διάρκεια της ημέρας? Ας πούμε, η πρότασή μας είναι, ξυπνώντας με το που ανοίγω τα μάτια μου, να λέω, λοιπόν, σήμερα θέλω μια μέρα ειρήνης, για παράδειγμα. Μια μέρα γαλήνης. Εκτός από αυτό, βέβαια, έχουμε και ένα πρόγραμμα για την ημέρα. Και έχει το καθένας δουλειές, υποχρεώσεις, χαρούμενα πράγματα ή λίγο στιμωχτικά πράγματα που πρέπει να κάνετε. Όμως, ό,τι και αν έχετε προγραμματίσει, δεν έχετε βρει την αληθινή σας λειτουργία εάν δεν έχετε συμπεριλάβει αυτό που προτείνουν τα μαθήματα θαυμάτων για σήμερα. Καλώς ορίσατε, λοιπόν. Το μάθημα 212, η βασική ιδέα είναι δεν είμαι ένα σώμα, είμαι ελεύθερη. Είμαι ελεύθερος, διότι εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Το οποίο είναι επανάληψη του μαθήματος 192. Έχω μία λειτουργία που ο Θεός θα ήθελε να εκπληρώσω. Ποια είναι αυτή η λειτουργία μου? Που την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν την έχω μόνο εγώ. Οι πάντες έχουμε αυτή τη λειτουργία. Που δίνει και νόημα στις ζωές μας. Που δίνει ένα άλλο νόημα. Το μόνο ίσως που αξίζει τον κόπο. Μας λέει λοιπόν, αναζητώ τη λειτουργία που θα με απελευθερώσει από όλες τις μάταιες ψευδαισθήσεις του κόσμου. Μόνο η λειτουργία που έχει δώσει ο Θεός μπορεί να προσφέρει ελευθερία. Μόνο αυτή να αναζητώ και μόνο αυτή θα δεχθώ ως δική μου. Επειδή δεν είμαι ένα σώμα, είμαι ελεύθερος, διότι εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Η συγχώρεση αντιπροσωπεύει τη λειτουργία σου εδώ. Δεν είναι λόγια, κυριολεκτή. Ότι η συγχώρεση, έτσι όπως τα μαθήματα θαυμάτων την προτείνουν, είναι η λειτουργία μας εδώ. Ναι. Δηλαδή να βλέπουμε πως ό,τι και αν συμβαίνει σε εμάς ή στους άλλους, δεν αλλάζει. Σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει τα συστατικά του πνεύματός μας, του νου μας. Εξακολουθούμε να είμαστε όπως μας δημιούργησε ο Θεός. Η συγχώρεση λοιπόν είναι, όταν λέω εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός, να το νιώθω. Ήδη τότε έχει συντελεστεί η συγχώρεση, δεν είναι κάτι άλλο. Και θα λέγαμε ότι εάν θυμάμαι στη διάρκεια της ημέρας και τελικά της ζωής μου, ότι ό,τι επίτευγμα και αν έχω καταφέρει στον κόσμο αυτόν εδώ, θα το αφήσω πίσω μου φεύγοντας, αλλά υπάρχει ένα που θα το πάρω μαζί μου, είναι η απελευθέρωση της συγχώρεσης. Άρα, είναι το μόνο πράγμα για το οποίο αξίζει να εργαστώ καθημερινά, όποια προγράμματα άλλα και αν βάλω στο νου μου. Τι επάγγελμα κάνεις? Συγχωρώ. Η συγχώρεση λοιπόν κοιτάζει απαλά όλα τα πράγματα που είναι άγνωστα στον ουρανό, τα βλέπει να εξαφανίζονται και αφήνει τον κόσμο σε μια καθαρή και ακελείδωτη πλάκα, πάνω στην οποία ο λόγος του Θεού μπορεί τώρα να αντικαταστήσει τα νόητα σύμβολα που είχαν γραφτεί εκεί προηγουμένως. Εννοεί λοιπόν όλα τα υπόλοιπα φιλόδοξα σχέδια τα οποία είχα βάλει για να επιδιώξω και που συχνά, αν όχι πάντα, στο τέλος δεν αποδεικνύονταν ακριβώς όπως θα ήθελα, ματαιωνόμουν ή δεν διαρκούσαν για πάντα, αναλύωτα. Mm-hmm. Άρα δεν ανήκουν στο αιώνιο. Η συγχώρηση είναι το μέσο με το οποίο ο φόβος του θανάτου ξεπερνιέται, επειδή δεν ασκεί πια έντονη γοητεία και η ενοχή έχει φύγει. Γιατί η συγχώρεση, είπαμε ότι είναι κάτι που το παίρνουμε μαζί μας φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο. Αφήνει το σώμα λοιπόν να γίνει αντιληπτό σαν αυτό που είναι. Ένα απλό διδακτικό βοήθημα που πρόκειται να εγκαταληφθεί όταν η μάθηση θα έχει ολοκληρωθεί. Τι εννοεί λοιπόν εδώ? Τι εννοεί όταν λέει ένα απλό διδακτικό βοήθημα είναι το σώμα? Μας έχει πει επανειλημμένως δεν είμαι ένα σώμα. Τώρα λοιπόν μας λέει ότι το σώμα είναι ένα απλό διδακτικό βοήθημα. Έχει πει επίσης επανειλημμένως ότι αυτός ο κόσμος είναι ένα όνειρο. Μέσα στο όνειρο έχουμε φτιάξει εικόνες και η κατεξοχήν εικόνα πάνω στην οποία έχει δεσμευτεί ο νους μας είναι το σώμα μας. Αφού λοιπόν πιστεύει ο νους, ο κοιμισμένος ο νους του Υιού του Θεού ότι είναι ένα σώμα,
Τώρα που έρχεται σε επαφή με την αλήθεια μέσα του, μας λέει το Άγιο Πνεύμα. Ωραία. Για όσο ακόμα πιστεύεις ότι είσαι και χρειάζεσαι αυτό το σώμα, χρησιμοποίησέ το σαν ένα εργαλείο για να διδάξεις τον εαυτό σου ότι δεν είσαι ένα σώμα. Και πώς το διδάσκεις? Συγχωρώντας. Γιατί? Γιατί η συγχώρεση μας απελευθερώνει από την ανάγκη να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο, να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του σώματος και ό,τι παρελκόμενο σε αυτό. Με αυτή την έννοια λοιπόν γίνεται εργαλείο. Καθώς το κάνω, το διδάσκω και στον απέναντι. Χωρίς να θέλω να του κάνω επίδειξη. Όχι. Το παράδειγμά μου απλώς εμπλέει. Χωρίς το αγαθό φως της συγχώρεσης, παραπέμπουμε στο σκοτάδι, χρησιμοποιώντας τη λογική μόνο για να δικαιολογήσουμε την οργή μας και τις επιθέσεις μας. Δεν έχω δίκιο. Μα πες μου, δεν έχω δίκιο. Ακριβώς έτσι μιλάμε. Η κατανόησή μας είναι τόσο περιορισμένη που αυτό που νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε είναι μόνο σύγχυση, γεννημένη από λάθη. Έχουμε χαθεί μέσα στην ομίχλη των μεταβαλλόμενων ονείρων και των φοβισμένων σκέψεων, με τα μάτια μας σφιχτοκλεισμένα για να μην δούμε το φως, με τους νόες μας απασχολημένους με τη λατρεία αυτού που δεν υπάρχει. Εννοεί το όνειρο και το περιεχόμενο του ονείρου, αυτό που έχουμε φτιάξει εμείς και το εννοούμε κόσμο μας. Ποιος μπορεί να ξαναγεννηθεί στο Χριστό παρά αυτός που έχει συγχωρέσει όλους αυτούς που βλέπει ή σκέπτεται ή φαντάζεται? Ποιος θα μπορούσε να απελευθερωθεί όταν κρατά οποιονδήποτε φυλακισμένο? Ένας δεσμοφύλακας δεν είναι ελεύθερος επειδή δεσμεύεται από τον κρατούμενό του. Πρέπει να είναι σίγουρος ότι ο κρατούμενός του δεν θα αποδράσει. Έτσι περνά την ώρα του, φρουρώντας τον. Τα κάγκελα της φυλακής γίνονται ο κόσμος, στον οποίο ο δεσμοφύλακας ζει μαζί με τον κρατούμενό του. Και στην απελευθέρωση του φυλακισμένου βασίζεται ο δρόμος προς την ελευθερία και των δύο. Έτσι δεν είναι? Όταν έχουμε κρατούμενα εναντίον άλλων, δεν είναι σαν να είμαστε κι εμείς φυλακισμένοι μαζί του? Είναι σαν να τον έχουμε παντρευτεί. Τον κουβαλάμε στο κρεβάτι μας την ώρα που πάμε να κοιμηθούμε γιατί τον σκεφτόμαστε, ξυπνάμε μαζί του το πρωί και όλη μέρα έχουμε μαζί μας αυτόν που αντιπαθούμε και που λέμε πόσο κακό μας έκανε. Δηλαδή, έλεος, πόσο παράλογο είναι το πράγμα, τα παράπονα, πόσο παράλογα είναι να τα σκεφτείτε. Απολύτως παράλογο. Επομένως, μην κρατάς φυλακισμένο κανένα. Απελευθέρωνε αντί να δεσμεύεις, επειδή έτσι απελευθερώνεσαι. Ο δρόμος είναι απλός. Κάθε φορά που αισθάνεσαι μια μαχαιριά θυμού, συνειδητοποίησε ότι κρατάς ένα σπαθί πάνω από το κεφάλι σου. Και το σπαθί ή θα πέσει πάνω σου, ή θα απομακρυνθεί καθώς επιλέγεις ή να καταδικάσεις τον εαυτό σου ή να είσαι ελεύθερος. Να είσαι ευσπλαχνικός σήμερα. Ο Υιός του Θεού αξίζει την ευσπλαχνία σου. Είναι αυτός που τώρα σου ζητά να δεχτείς το δρόμο προς την ελευθερία. Μην τον αρνείσαι. Η αγάπη του Πατέρα του γι' αυτόν σου ανήκει. Η λειτουργία σου εδώ στη γη είναι μόνο να τον συγχωρέσεις, ώστε να μπορέσεις να τον ξαναδεχθείς ως τον εαυτό σου. Αυτός είναι όπως τον δημιούργησε ο Θεός. Και εσύ είσαι ό,τι είναι αυτός. Συγχώρεσέ του τώρα τις αμαρτίες του και θα δεις ότι είσαι ένα μαζί του. Στην εικόνα εδώ, μην νομίζετε ότι θέλουμε να σας δείξουμε απλώς ένα παιδί. Σας δείχνουμε την εσωτερική κατάσταση εκείνου ο οποίος επιτίθεται. Αυτή είναι η εσωτερική κατάσταση αυτού ο οποίος επιτίθεται. Δεν έχουμε μπροστά μας έναν εξοργισμένο άνθρωπο. Αυτό βλέπουν τα μάτια του σώματος. Έναν εξοργισμένο άνθρωπο, βίαιο συχνά, παράλογο, άδικο. Ναι, τα μάτια του σώματος βλέπουν αυτό. Αλλά τα μάτια του Άγιου Πνεύματος βλέπουν αυτή την εικόνα. Ένα μικρό παιδί που έχει ξεχάσει ότι είναι ο Υιός του Θεού και βρίσκεται σε σπαρακτική κατάσταση πόνου και φόβου. Ζητάει απεγνωσμένα αγάπη και έχει χάσει το δρόμο του. Γι' αυτό μας λέει να είσαι ευσπλαχνικό σήμερα. Οποιοςδήποτε περπατά στη γη βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση κάθε τόσο και εμείς μαζί. Έτσι δεν νιώθουμε μέσα μας όταν φοβόμαστε και όταν επιτιθέμεθα? Δεν βγάζουμε μια σπαρακτική κραυγή για αγάπη?
Δεν θέλουμε μια αγκαλιά να μας κρατήσει. Η πρακτική άσκηση. 15 λεπτά το πρωί και 15 το βράδυ, κάθε μία ώρα και ενδιάμεσα στην ώρα, να θυμόμαστε. Έχω μια λειτουργία που ο Θεός θα ήθελε να εκπληρώσω και να θυμάμαι ότι αυτή είναι συγχώρεση και μπορώ να το κάνω, επειδή γνωρίζω ότι κατά βάθος δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι ελεύθερη, επειδή είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Είχε και ένα σχόλιο, Γιάννη, εδώ. Δηλαδή, αν κατονίσουμε βαθιά και βιώσουμε τη συγχώρεση, δεν θα χρειαστεί να την επιδιώξουμε σε άλλη ζωή. Σε άλλο όνειρο. Αν κατανοήσουμε τη συγχώρεση, αν κατανοήσουμε ότι η συγχώρεση είναι η λειτουργία μας και λειτουργώ έτσι συνεχώς, ακόμα και αν έρθω ξανά, έτσι θα λειτουργώ. Μέχρι που σιγά σιγά θα καταλήξει η συγχώρεση να μετατραπεί σε αθώωση. Και όταν φτάσουμε στην αθώωση, αυτό σημαίνει ότι έχουμε αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει βλάβη σε κανέναν, ούτε σε μένα, ούτε στον άλλον, ούτε στο δράστη, ούτε στο θύμα, γιατί δεν υπάρχει δράστης και θύμα. Και τότε είμαστε όλοι εδώ γιατί έχουμε θυμηθεί ποιοι είμαστε. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να ξαναενσαρκωθούμε. Έχουμε θυμηθεί. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε αυτή την υπέροχη υπενθύμηση. Το έχω μια λειτουργία που ο Θεός θα ήθελε να εκπληρώσω. Είναι μια νέα μέρα μπροστά μας για να τη ζήσουμε σύμφωνα με τη λειτουργία μας. Ας μας εμπνέει λοιπόν αυτό σήμερα και ας είναι αυτή η συνεισφορά μας σε όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή, ας συγχωρούμε. Καλή μέρα σε όλους. Καλή μέρα με έμπνευση. Χαίρετε.